Πάει όλα τα ρεκόρ και δικαίως. Άλλωστε η αξία του μινωικού πολιτισμού είναι ανεκτίμητη. Μία ανάσα πριν τον Νοέμβριο και η επισκεψιμότητα τουριστών στην Κνωσό σπάει τα κοντέρ φτάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του 2019. Οι ελπίδες στην αρχή της σεζόν ήταν γύρω στο 40-50% του 2019. Τελικά έχει ανέβει πάνω από το 60%. Ακόμα και τώρα ο καιρός που ο οποίος βοηθάει, ο οποίος είναι καλός εδώ στην Κρήτη και δεν είναι τόσο καλός στις ευρωπαϊκές χώρες, βοηθάει ακόμα η τελευταία στιγμή που έρχονται ταξίδια και επισκέπτονται το χώρο. Δηλαδή, οι τελευταίες 2-3 μέρες είχαμε πάνω από 2.000 άτομα την ημέρα. Η δυναμική του κρητικού τουρισμού αποτυπώθηκε και στα εισιτήρια του μινωικού ανακτόρου. Αυτή την περίοδο, τη διαφορά κάνουν κυρίως οι μεμονωμένοι επισκέπτες και όχι τόσο τα γκρουπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ιδιαίτερα τις μέρες που είναι λίγο βροχερές, συννεφιασμένες που δεν πάνε στη θάλασσα. Πρέπει να τα έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 19, μπορεί να τα έχουμε περάσει κιόλας. Θυμάμαι μία μέρα τέλη Σεπτεμβρίου που ήταν βροχερή, που περάσαμε τα 4.300 εισιτήρια. Μάλιστα, σήμερα ο φακός της Κρήτη TV κατέγραψε και την επίσκεψη γαλαζοαίμα του Άραβα Πρίγκιπα, που με 7 βαν βρέθηκε στην Κνωσό. Την ίδια ώρα, γοητευμένοι από το μινωικό πολιτισμό, δηλώνουν οι τουρίστες. Oh, it's very nice. I met some research on the internet and I came here to make a surprise to my son. But that's it. I'm here to discover. Just heard good things about it before. Ωστόσο, η υψηλή επισκεψιμότητα στην Κνωσό δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε στους τζίρους των καταστηματαρχών, οι οποίοι περιέγραψαν και ένα ευτράπελο περιστατικό. Αρκεί να σου πω ότι είδα μετά από πολύ καιρό κάποιον ηλικιωμένο εκεί μπροστά στο περίπτερο να κάνει οτοστόπ. Οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου έχει κάποια κίνηση, αλλά δυστυχώς ο κόσμος που έχει έρθει είναι χάλια. Το καλοκαίρι ήταν εντάξει, τώρα όμως όσο περνάει ο καιρός είναι πολύ λίγη η δουλειά. Δεν έχει πολύ κόσμο.